Εκατοντάδες άτομα διαδήλωσαν για ένα ακόμη βράδυ στους δρόμους της Άγκυρας. Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος και προχώρησαν σε 23 προσαγωγές. Ανάμεσα στους προσαχθέντες και δύο διαδηλωτές που επιχείρησαν να σταματήσουν καθισμένοι στο οδόστρωμα την άβρα της αστυνομίας. Η σιωπηλή διαμαρτυρία του αχήνητου άνδρα εξελίχθηκε σε σύμβολο των διαδηλώσεων στην Τουρκία. Στην Άγκυρα, στο σημείο που έπεσε νεκρός ο διαδηλωτής Ετέμ Σαρτζουρλούκ, από πειρά αστυνομικών, ένας ακτιβιστής έχει ξεκινήσει απεργία πείνας. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά ο στόχος μου είναι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Θέλω να δείξω σε όλους ότι η διαμαρτυρία μας φέρνει αποτελέσματα και θα κερδίσουμε, δήλωσε ο Γκαλίπ Φαρεάτ, που βρίσκεται σε απεργία πείνας. Την ανησυχία του για την κατάσταση στην Τουρκία εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι-μουν, που δήλωσε ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για τη σταθερότητα. Σύμφωνα με την Ένωση Ιατρικών Συλλόγων της Τουρκίας, από τις 31 Μαΐου έως 17 Ιουνίου, 4 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 7.822 τραυματίστηκαν στη συγκρούση με την αστυνομία.